Το περασμένο καλοκαίρι σας μίλησα αρκετές φορές για ένα ηλεκτρονικό βιβλίο του κυρίου Γιώργου Κεραμιδά, όπου όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το γεροκομείο της Σπάρτης. Ο κύριος Κεραμιδάς είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και προσωπικής ανάπτυξης και σας είχα προσχεθεί ότι θα μιλήσουμε μαζί του τη νέα σεζόν μετά το καλοκαίρι, και έτσι προγραμματίσαμε αυτή την συνέντευξη για σήμερα και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή μας σήμερα τον κύριο Κεραμιδά και να σας καλωσορίσω, κύριε Κεραμιδά. Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Αξίζει να αναφερθεί ότι μας έχετε έρθει από την Αθήνα, αλλά να πούμε στους ακροατές ότι τα τελευταία 3 χρόνια ζείτε εδώ μόνοι μας στη Σπάρτη, και να ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στο βιβλίο και να μας πείτε πώς ήταν αυτή η αλλαγή για εσάς, έτσι από μια μεγαλούπολη να έρθετε εδώ σε μια επαρχιακή πόλη στη Σπάρτη. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι αναζητώ την αλλαγή, είναι κάτι που με χαρακτηρίζει και με εξελίσσει παράλληλα. Όσο αφορά την Αθήνα, είναι μια πόλη που αγαπώ διότι με μεγάλωσε για 43 χρόνια και αυτό πάντα θα της το οφείλω. Δεν έχουν χωρίσει βέβαια οι δρόμοι μας, ανατακτά χρονικά διαστήματα ανεβαίνω για προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις και βρίσκω πάντα το χρόνο να δω τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και να περπατήσω σε κάποιες γωνιές της οι οποίες μου ξυπνούν έντονες μνήμες. Τώρα τα 3 τελευταία χρόνια όπως αναφέρατε είμαι μόνο κατοίκος Σπάρτης. Η σύζυγός μου είναι από τη Σπάρτη και θα πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μένω σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Καταρχάς για την τεράστια ιστορία της πόλης, αλλά και την κληρονομιά που έχει αφήσει παγκοσμίως. Επίσης έχω γνωρίσει πολύ αξιόλογους ανθρώπους εδώ και έχουμε ανταλλάξει απόψεις και εμπειρίες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Και εξίσου σημαντικό είναι ότι είχα και την ανάγκη να ζήσω στη φύση και να βιώσω τους ρυθμούς της. Εκείνο που μπορώ να πω ότι με μαγεύει βέβαια, όπως θεωρώ και τους περισσότερους εδώ ή αυτούς που επισκέπτονται την πόλη, είναι το ιερό όρος ο Ταΐγετος. Ναι. Το λέω ιερό διότι θεωρώ ότι ο Ταΐγετος αποτελεί ένα σύμβολο εσωτερικής και υπερβατικής κατάστασης. Προσωπικά με εμπνέει, μου ενεργοποιεί την έμπνευση, οπότε πόσο πιο τυχερός λοιπόν να αισθάνομαι που βρίσκομαι εδώ. Οπότε η απόφαση πάρθηκε από κοινού με τη σύζυγό σας και δεν ήταν δική της επιθυμία μόνο να επιστρέψει στη γενέτειρά της. Βεβαίως, βεβαίως, από κοινού. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε στο βιβλίο. Γράψατε ένα βιβλίο με τίτλο 10 βήματα μπροστά, όπου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο γεροκομείο Σπάρτης, η Άγια Νάργυρη. Αρχικά, πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου? Κοιτάξτε, συνήθως για ό,τι γίνεται από πίσω υπάρχει ένα ερέθισμα. Mm-hmm. Στη δική μου περίπτωση, αυτό το ερέθισμα προήλθε από τη φίλη μου και πρόεδρο κυρίων του γεροκομείου, η Άγια Νάργυρη, τη Βενετία του Διακουμάκου. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ούτε εκείνη, είναι πρώτη φορά που το αναφέρω. Το Μάρτιο, λίγες μέρες πριν από τα αυστηρά μέτρα εγκλεισμού της κυβέρνησης, είχα μια συνάντηση μαζί της στο κέντρο της Σπάρτης. Εκεί συζητούσαμε διάφορα θέματα και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στις ανάγκες του Ιδρύματος και τους μεγάλους ανθρώπους. Πράγμα που τη συγκίνησε, έτσι, ήταν ξαφνικό. Αυτή η στιγμιαία συγκίνηση της Βενετίας ήταν για μένα το ερέθισμα και αποτέλεσε το ελαττήριο για να δημιουργήσω το βιβλίο με τίτλο 10 βήματα μπροστά, ώστε να βοηθήσω και εγώ με τον τρόπο μου τις γιαγιάδες και τους παππούδες του γεροκομείου. Mm-hmm. Όπως ήδη γνωρίζετε και αναφέρατε, τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο γεροκομείο. Μάλιστα. Να πω ότι δημιουργήθηκε μέσα σε 3 μήνες το βιβλίο. Τώρα αυτό ήταν εύκολο? Βρήκατε γρήγορα την έμπνευση για να το δημιουργήσετε? Ναι, θα σας πω. Το βιβλίο όντως ολοκληρώθηκε μέσα σε 3 μήνες. Υπήρχε βέβαια υλικό στο συρτάρι μου, το οποίο προερχόταν από την εκπαιδευτική μου δραστηριότητα, αλλά προσθέθηκαν και νέες σκέψεις οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που έκατσα να γράψω, αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι όλα ήταν σχεδόν έτοιμα μέσα στο μυαλό μου και απλώς περίμεναν τη στιγμή που θα ξεχυθούν στο χαρτί. Γενικώς γράφω πάντα πρώτα στο χαρτί και μετά τα μεταφέρω στο λάπτοπ. Υπήρχε έμπνευση και πάντα χρειάζεται έμπνευση, γιατί κάνει το ταξίδι πιο όμορφο. Όπως και ο αυτοσχεδιασμός χρειάζεται. Τον θεωρώ απαραίτητο διότι κάνει το γράψιμο, θα έλεγα, πιο ελεύθερο και πιο διασκεδαστικό. Μπορώ να πω ότι η συγγραφή του βιβλίου ήταν για μένα ένα ταξίδι στο οποίο άλλαξα κάποιες φορές προορισμό και αυτό το έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές η συγγραφή είναι μια δυναμική διαδικασία και καλό θα ήταν να την διατηρούμε έτσι. Μάλιστα, τώρα θα μας πείτε και πώς προέκυψε ο τίτλος του βιβλίου 10 βήματα μπροστά. Ναι,
Τα 10 βήματα μπροστά είναι ένας τίτλος που σχετίζεται με την αισιοδοξία, την αλλαγή και την εξέλιξη. Όταν κάνεις βήματα μπροστά προς τη κατεύθυνση, εννοείται ότι πρέπει να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός αν δεν γνωρίζεις που πηγαίνεις. Όταν λοιπόν κάνεις αυτά τα βήματα μπροστά και όταν εξελίσσεσαι, βοηθάς εσένα αλλά γίνεσαι και πιο χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία που ζεις. Το ίδιο και η φωτογραφία του εξωφύλου, την οποία επιμελήθηκε ο αγαπητός μου Μανώλης Τσουμενής, ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Η φωτογραφία δείχνει βήματα μπροστά, η πορεία είναι ανωδική και μέσα από αυτή την προσπάθεια φτάνουμε στην άκρη του τούνελ, όπου συναντάμε το φως και την αλλαγή που επιθυμούμε. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος ως άνθρωπος και μου αρέσει να κοιτάζω πάντα εκεί που ξεπηδά το φως. Μάλιστα. Τι θα κερδίσει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο? Τι θα κερδίσει? Ξέρετε, ο κάθε αναγνώστης επιλέγει μόνος του τα βιβλία που θα διαβάσει και είναι εκείνος ο οποίος τα αξιολογεί. Πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο το οποίο δημιουργήθηκε για να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να φτάσουμε στα αποτελέσματα που θέλουμε. Ουσιαστικά να πετύχουμε τους στόχους μας. Διότι, όπως αναφέρω και στο βιβλίο, η επιτυχία είναι στόχοι που πέτυχαν. Κύριε Χονδρόπουλε, είναι γεγονός ότι στη νέα πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μεθόδους και εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Στο βιβλίο λοιπόν παρουσιάζονται τα βήματα για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να καλυτερεύσει τη ζωή του και τα βήματα αυτά έχουν σχέση με την αποκριστάλωση των στόχων μας, με το να μάθουμε να στοχεύουμε ψηλά και να είμαστε ηγέτες του ίδιου μας του εαυτού, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες μας, να αναγνωρίζουμε τα δυνατά και τα αδύνατά μας σημεία και να βασιζόμαστε στα πλεονεκτήματά μας. Επίσης, να δημιουργήσουμε το προσωπικό μας ημερολόγιο δράσης, το οποίο ουσιαστικά θα λειτουργεί σαν το ξυπνητήρι της επίγνωσης. Να αναγνωρίσουμε επίσης ποια βήματα πρέπει να ακολουθούμε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Να αναγνωρίσουμε τις περιοριστικές μας πεπιθήσεις, ώστε να μπορούμε να κατευθύνουμε συνειδητά τη ζωή μας. Να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πιο σωστά το χρόνο μας, να ξεπερνάμε τα εμπόδια και τέλος να βάλουμε φρένο στην αναβλητικότητα. Είναι ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους η αναβλητικότητα. Ναι. Τώρα εύχομαι αυτά τα 10 βήματα που θα ανακαλύψουν στις σελίδες του βιβλίου οι αναγνώστες να τους εμπνεύσουν και να τους οδηγήσουν προς την επίτευξη των στόχων τους. Έως τώρα το feedback είναι θετικό, ευτυχώς, και χαίρομαι γι' αυτό. Πολλά από αυτά που αναφέρατε και αναφέρονται και στο βιβλίο θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε, πιστεύω, από το σχολείο. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα όσο αφορά την εκπαίδευση και βλέπουμε αλλεπάλληλα λάθη, θεωρώ, από την εκάστοτε κυβέρνηση στο θέμα της εκπαίδευσης. Ένα από τα τελευταία λάθη που το καταθέτω και το έχω γράψει και στα social media είναι η χρησιμοποίηση της μάσκας στα μικρά παιδιά στο σχολείο. Θεωρώ ότι χρειάζεται επινοητικότητα σε κάποιες καταστάσεις, χρειάζεται αλλαγή του ορισμού του προβλήματος και μέσα από αυτό να ξεπηδήσουν κάποιες λύσεις οι οποίες όχι μόνο θα προστατεύσουν τα παιδιά, αλλά θα δημιουργήσουν και το κατάλληλο πεδίο ώστε η εκπαίδευση να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Νομίζω ότι πάσχει η Ελλάδα στο θέμα της εκπαίδευσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Τώρα, επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, αυτό που μου άρεσε και μου έκανε εντύπωση είναι ότι χρησιμοποιείται πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα. Πόσο αυτό είναι σκόπιμο και αν είναι αυτός ο τρόπος που γράφεται? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η γλώσσα είναι ένα όχημα που πρέπει να πάει τον αναγνώστη στο σωστό προορισμό. Δηλαδή, η γλώσσα πρέπει να υπηρετεί αυτό το σκοπό. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι να φτάσει το μήνυμα σωστά στον αναγνώστη. Να είναι δηλαδή όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο και ευκολονόητο. Αν η γλώσσα είναι δυσκολονόητη ή αν αρχίσει να εξυπηρετεί κάποιες φορές άλλες ανάγκες, όπως της προβολής ή του ναρκισισμού, αυτό το βλέπουμε καμιά φορά σε σεμινάρια εκπαιδεύσεις, αυτό αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την επικοινωνία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φτάσει το μήνυμα σωστά στον αναγνώστη. Εκεί βέβαια έχει χαθεί και η πραγματική ουσία, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που αφορά την επίτευξη των στόχων μας και πρέπει να είναι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται. Στόχους που θα πρέπει, όπως επισημαίνετε πολλές φορές στο βιβλίο σας, να τους γράφουμε σε χαρτί, έτσι. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το κάνουν πάρα πολύ οι νέοι σήμερα που έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και ίσως έχουν αφήσει κάτω το στυλό ή το μολύβι και το χαρτί, όπως εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει οι στόχοι να γράφονται. Είναι το ίδιο πράγμα όπως όταν πηγαίνεις σε έναν διαιτολόγο και αυτό σου γράφει τη δίαιτα και μετά εσύ πας και την κολλάς με μαγνητάκια στο ψυγείο. Ουσιαστικά, όταν το πρωί ξυπνάς και πας να ανοίξεις το ψυγείο, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις. Και δεν το ανοίγεις. Λειτουργεί... τις περισσότερες φορές το ανοίγεις τώρα όσο αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο την ακολουθούμε. Συνήθως ξεκινάμε τη Δευτέρα δίαιτα, αν δεν είναι Δευτέρα. Ποια και... Δευτέρα δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Συνήθως δεν είναι το η πρόβλημα... επόμενη Δευτέρα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το πιο σημαντικό είναι να αποκρισταλώσουμε τους στόχους μας και να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο στόχος που θέλουμε και αν είναι δικός μας αυτός ο στόχος. Και επίσης αν είναι και οικολογικός. Ξεκινάμε από εκεί. Μετά σίγουρα, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να τους γράφουμε σε ένα χαρτί, ακόμα και να τους έχουμε και στο πορτοφόλι μας. Και αν είναι δυνατόν να τους διαβάζουμε κάθε μέρα τους στόχους, το πρωί όταν ξυπνάμε και το βράδυ πριν κοιμηθούμε, τουλάχιστον. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και το βράδυ να αναλογιστούμε τι έκανα σήμερα για το στόχο μου και αν έκανα αυτά που έπρεπε. Έστω και κάτι μικρό. Όχι, τι πρέπει να κάνω αύριο. Ναι, ναι. Τώρα, όπως είπαμε, τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο γεροκομείο Σπάρτης. Κύριε Καραμιδά, πείτε μας πόσο σημαντικό είναι για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους να αισθάνονται ότι είμαστε δίπλα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να τιμούμε και να στηρίζουμε τα γυρετιά. Μην ξεχνάμε ότι το γυροκομείο είναι κομμάτι της κοινωνίας και υπόθεση όλων μας. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές οι επιπτώσεις που έχει πάνω στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά των μεγάλων ανθρώπων ο ιδρυματισμός. Δηλαδή αυτή η παρατεταμένη διαβίωσή τους μακριά από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι' αυτό οφείλουμε να απλώσουμε με αγάπη το χέρι μας και να τους στηρίξουμε. Ξέρετε, μιλάμε για αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι μια έννοια αφηρημένη, αλλά ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής και δράσης, που ο οποίος εκφράζεται μέσω της προσφοράς. Προς εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Μάλιστα. Και στις μέρες μας να πω ότι ακόμα και η παρουσία μας δεν είναι εφικτή στο να επισκεφθούμε ένα γεροκομείο ή άτομα μεγάλης ηλικίας λόγω των μέτρων, έτσι, και το αποφεύγουμε πάρα πολύ, κάτι το οποίο αρέσει στους μεγαλύτερους ανθρώπους, η συντροφιά, η παρέα, έτσι, από γνωστούς αλλά και νεότερους ίσως σε ηλικία. Mm-hmm. Τώρα να... Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Να πούμε ότι είναι το πρώτο σας βιβλίο που έχετε γράψει. Ανοίγεται ένας συγγραφικός δρόμος, δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία. Πώς το έχετε φανταστεί? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω φανταστεί, αλλά όντως έχει ανοιχτεί ένας δρόμος. Ναι. Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κανείς όταν διαβάσει τον επίλογο του βιβλίου μου. Γενικώς γράφω αρκετά και η γραφή είναι ένας τρόπος για να εκφραστώ δημιουργικά. Θα υπάρχει μια συνέχεια, της οποίας δεν γνωρίζω τους ρυθμούς της, διότι παραμένω στην αρχική μου δραστηριότητα αυτή του συμβούλου, οπότε βρίσκομαι μονίμως σε ένα κυνήγι χρόνου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σε χρόνο που δεν γνωρίζω, η συγγραφική συνέχεια θα είναι εντελώς διαφορετική από την πρώτη. Ναι. Γενικώς θα έλεγα ότι πάντα κάτι ετοιμάζω. Απλά δεν θα είμαι ποτέ σίγουρος για το χρόνο που θα καταφέρω να το ολοκληρώσω. Μακάρι και σύντομα να έχουμε κάτι καινούριο από εσάς. Βέβαια, ακόμα αυτό το βιβλίο είναι στην αρχή και χρειάζεται χρόνος, έτσι, μέχρι να το μάθει ο κόσμος και να αρχίσει να το παίρνει, να το διαβάσει. Και θα πούμε και στο τέλος με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αποκτήσει αυτό το βιβλίο. Τώρα, είναι εμφανές ότι είστε αισιόδοξος άνθρωπος. Το ακούμε, το καταλαβαίνουμε. Έχουν τελικά δύναμη οι άνθρωποι στις μέρες μας να αλλάξουν τον κόσμο ή έστω τη ζωή τους? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Φυσικά και έχουν τη δύναμη. Απλά δεν το γνωρίζουν. Κύριε Χοντρόπουλε, εμείς είμαστε η αλλαγή. Ναι. Ούτε πολιτική μας είναι η αλλαγή, ούτε οι νόμοι, ούτε κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή αν εμείς δεν το αποφασίσουμε. Οι μικρές ομάδες μπορούν εύκολα να γίνουν μεγάλες. Οι πέντε φωνές μπορούν να γίνουν 100, 1000. Και όλοι μαζί να ακουστούμε. Εμείς θα φέρουμε την αλλαγή και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από τις ζωές μας, από την καθημερινότητά μας, από το σπίτι μας, από τη γειτονιά μας και από την πόλη μας. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε την ευθύνη και να αγαπάμε την ευθύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπε άλλωστε και ο μεγάλος σύγχρονος ποιητής ο Νίκος ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ θα φταίω. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί πολλές φορές ρίχνουμε την ευθύνη αλλού, στον Πρωθυπουργό, σε ποιο κόμμα μας κυβερνά, στο Δήμαρχο, σε τοπικό επίπεδο. Πάντα κάποιος άλλος φταίει και όχι εμείς για ό,τι δεν καταφέρνουμε. Ναι, αυτό
λειτουργεί γενικώς. Θεωρώ ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Ναι. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης και όταν πάμε να ψηφίσουμε, είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο ότι πρέπει να ψηφίζουμε τους αρίστους και όχι τους αρεστούς. Ναι. Είχα γράψει ένα άρθρο παλαιότερα και εφόσον αναφέρεται την πολιτική σκηνή και οι πολιτικοί έχουν ευθύνη και θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουν την κυριότητα του στόχου τους. Συνήθως δεν αναλαμβάνουν την κυριότητα του στόχου τους και στα πρώτα προβλήματα και στις πρώτες δυσκολίες καλύπτονται πίσω από τις προηγούμενες αποφάσεις και τις προηγούμενες τετραετίες και έργα. Νομίζω ότι όταν αναλαμβάνεις κάτι πρέπει να είσαι υπεύθυνος και να το αναλάβεις εκ το ολοκλήρου. Έτσι είναι. Διαβάζουμε στο βιογραφικό σας ότι είστε διαπιστευμένος coach και έχετε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να πετύχουν τους στόχους τους. Το coaching είναι μια καινούργια έννοια και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί ίσως και στην περιοχή μας να μην γνωρίζουν και πάρα πολύ τι εστί coaching, έτσι να ακούνε ίσως για πρώτη φορά ή τώρα τελευταία για coach. Πείτε μας κάτι περισσότερο. Ναι, είμαι διαπιστευμένος coach, κάνω για πάρα πολλά χρόνια coaching, συνεδρίες coaching, βέβαια όχι μόνο με τη μεθοδολογία του coaching, αλλά και με τη συνθετική συμβουλευτική. Γενικώς παντρεύω διάφορα πεδία. Το coaching όντως είναι κάτι ξενόφερτο, αλλά όπως πάρα πολλά πράγματα, να μην πω τα περισσότερα, έχει και ελληνικές ρίζες, πολύ έντονες, όσο αφορά τη μέθοδο και την εφαρμογή του. Βασίζεται αυτό, γιατί το λέω, βασίζεται πολύ στη μέθοδο του Σοκράτη, τη μαιευτική, όπου μέσα από τη διαδικασία των ερωτοπαντήσεων προσπαθεί να καταλήξεις κάπου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συντημιουργική υποστήριξη και ένα σύνολο μεθοδολογιών με σκοπό να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του, να ξεκαθαρίσει τα θέλω του και να αποκρισταλώσει τους στόχους του, όπως αναφέραμε πριν. Αυτό θα τον βοηθήσει να προχωρήσει από την κατάσταση που είναι τώρα στην κατάσταση που επιθυμεί να πάει. Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι σκοπός του coaching είναι η προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη του ατόμου, όσο και η εκπλήρωση των εκάστοτε στόχων που είναι σημαντική για αυτόν. Εδώ βέβαια θα ήθελα να τονίσω, επειδή όντως είναι μια έννοια που δεν έχει ακουστεί πολύ και ειδικά στη Σπάρτη, να τονίσω ότι το coaching δεν είναι συμβουλευτική όπως πολλοί πιστεύουν. Η συμβουλευτική είναι πιο παρεμβατική σε ένα βαθμό, ενώ το coaching δεν είναι τόσο. Δεν υποδεικνύουμε εμείς το άτομο τι πρέπει να κάνει, αλλά το ενθαρρύνουμε, το παρακινούμε στο να διερευνήσει ο ίδιος τις επιλογές του και να ανακαλύπτει νέες προοπτικές και δυνατότητες και λύσεις στα προβλήματα που το απασχολούν. Η συνειδητοποίηση και αποφάσεις είναι κατακτήσεις του πελάτη μέσα από αυτή τη σχέση. Ναι, γιατί και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε ήδη. Ακριβώς, και να είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε άνθρωπος ξέρει καλύτερα ποιος είναι ο εαυτός του και ποια είναι η ιδανική λύση για αυτόν. Απλώς εμείς προσφέρουμε το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξεκλειδώσει την έμπνευσή του και να δημιουργήσει. Ποιοι είναι συνήθως οι λόγοι που οι άνθρωποι έρχονται σε εσάς για συνεδρία? Ναι. Οι άνθρωποι που απευθύνονται σε μένα έρχονται για να πετύχουν τους στόχους τους, να βρουν ένα σκοπό στη ζωή τους, να επιλέξουν ή να αλλάξουν καριέρα, να τη διαχειριστούν καλύτερα για να είναι πιο αποτελεσματικοί και ευχαριστημένοι στη δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι έρχονται για να διαχειριστούν καλύτερα τις σχέσεις τους ή ένα διαζύγιο. Πολλές φορές να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και να βελτιώσουν την εμφάνιση, την υγεία τους. Ξέρετε, είναι μεγάλη λίστα των θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αναζητούν την αλλαγή. Θέλουν δηλαδή κάτι διαφορετικό στη ζωή τους και από τη στιγμή που αποφασίζουν να ξεκινήσουν με συνεδρίες, είναι έτοιμοι να το διεκδικήσουν. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο βήμα προς την αλλαγή. Τώρα, στην αφιέρωση του βιβλίου στους γονείς σας, τους ευχαριστείτε για τις αξίες που σας δίδαξαν. Μια από αυτές είναι η πίστη στο Θεό. Έχει τη δύναμη πίστη να αλλάξει τη ζωή μας? Βεβαίως και έχει. Θεωρώ ότι η θρησκεία παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Όχι μόνο μπορεί να την αλλάξει, αλλά να δώσει και πραγματικό νόημα. Ευτυχώς είχα την ευλογία να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον έντονα χριστιανικό. Μπορώ να πω ότι η γιαγιά μου και οι γονείς μου με μεγάλωσαν με χριστιανικά παραμύθια. Πιστεύω στο Θεό και έχω δει ανθρώπους να αλλάζει η ζωή τους με την πίστη. Ουσιαστικά η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει ζωντανούς και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν πιο όμορφο κόσμο. Τώρα, την περίοδο της πανδημίας,
Έκανε θετική εντύπωση ότι με ανακοίνωσή σας προσφέρατε δωρεάν συνεδρία συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Υπήρχε ενδιαφέρον από τους πολίτες για αυτή την δωρεάν υπηρεσία και ποια προβλήματα ήταν τα πιο συνηθισμένα? Κοιτάξτε, το να προσφέρω σημαίνει ότι βάζουμε ένα κομμάτι μας στο σπίτι που μένουμε. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Οφείλουμε να σεβαστούμε το κοινωνικό σύνολο και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Μπορώ να πω ότι κατά την περίοδο της πανδημίας είδα πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους να λειτουργούν με αυτό το σκεπτικό. Ο καθένας βέβαια με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει, και αυτό για μένα αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Σίγουρα η ψυχολογία του κόσμου άλλαξε απότομα και πραγματικά είναι εκπληκτικό το πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μέσα σε λίγες μέρες. Αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση, κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, και αυτή ήταν μια πραγματικά δύσκολη εμπειρία. Έπρεπε να δημιουργήσουμε και να μάθουμε νέους τρόπους να ανταπεξέλθουμε. Όσο αφορά την ερώτησή σας, υπήρχε ενδιαφέρον από τους πολίτες, νομίζω και παραπάνω από ό,τι πίστευα, ναι, για αυτή τη δωρεάν υπηρεσία, η οποία διήρκησε 2 μήνες. Αυτό που ανησυχούσε τους περισσότερους ήταν το οικονομικό κομμάτι. Ουσιαστικά ανησυχούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να συντηρήσουν οικονομικά την οικογένειά τους ή την επιχείρησή τους, και αυτό τους δημιουργούσε έντονο άγχος. Επίσης, αρκετά ήταν τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις και την επικοινωνία. Εδώ θα πω ότι παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ή συγκρούσεις μέσα στην οικογένειά τους πριν από την πανδημία, ο εγκλεισμός είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν αυτές οι εντάσεις και συγκρούσεις. Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως τα προβλήματα που αναζητούσαν λύση, αυτό που σίγουρα είχαν ανάγκη οι άνθρωποι είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι φωνές τους. Σε κάποιες συνεδρίες αρκούσε, κύριε Χοντρόπουλε, μόνο αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να δίνουμε χώρο στην καθημερινότητά μας να ακούμε τους άλλους και να μοιραζόμαστε πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μοιραστούν. Ας δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Το βιώσαμε και εμείς αυτό τις ημέρες της πανδημίας και ειδικά του εγκλεισμού, όπου πάρα πολλοί ήταν αυτοί που επικοινωνούσαν εδώ με το ραδιόφωνο και με εμάς, έτσι, για διάφορα θέματα, και η αγωνία βέβαια που υπήρχε για την επόμενη μέρα, και σας καταλαβαίνω σε αυτό που λέτε και χαίρομαι που υπήρχε ανταπόκριση έτσι από τον κόσμο εδώ, γιατί είναι σίγουρο ότι θα αισθάνθηκαν πολύ καλύτερα και θα τους καθοδηγήσατε έτσι να κάνουν πράγματα που θα τους βοήθησαν πάρα πολύ και ίσως ακόμα έτσι να πηγαίνουν στα βήματα που τους δώσατε εσείς να κάνουν. Τώρα, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, ειδικά στα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, πόσο σημαντικό είναι για μία επιχείρηση η σωστή διαχείριση των ανθρώπων της, και αν υποστηρίζετε και αυτό που έχει υποθεί, ότι οι άνθρωποι είναι πόροι για μία επιχείρηση και όχι κόστος? Τώρα, κύριε Χοντρόπουλε, βάζετε ένα τεράστιο θέμα. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σύντομα. Είναι το πιο σημαντικό, με 4 λέξεις. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρείας είναι οι άνθρωποι της. Από την εμπειρία μου, αυτό που βλέπω είναι ότι δυστυχώς οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια σκλήρη σκέψη και δεν αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων ή την αντιλαμβάνονται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ουσιαστικά, η ενσωμάτωση ικανών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, και η σωστή διαχείρισή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά της. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν ο εκάστοτε επιχειρηματίας να έχει αντίληψη αυτής της κατάστασης και να θέλει πραγματικά να σεβαστεί και να επενδύσει ουσιαστικά στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλα εξαρτώνται από την επιχειρηματία και τα ανώτερα στελέχη. Ναι. Αδύναμοι ηγέτες σημαίνει δύναμες εταιρείες. Δυνατοί ηγέτες ίσον δυνατές εταιρείες. Όλα ουσιαστικά αρχίζουν και τελειώνουν στην ηγεσία. Και αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και νομίζω ότι πάνω στη γνώση, να μην φοβόνται οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, τα στελέχη τους, τα μεγάλα στελέχη, να έχουν μεγαλύτερη γνώση από τους ίδιους. Γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την εταιρεία. Σαφώς. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Στην Ελλάδα δεν το συναντάμε εύκολα αυτό. Συνήθως διακρίνουμε μια ανασφάλεια των ανώτερων στελεχών
και οι επιλογές τους βασίζονται σε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ίσως μελλοντικά δεν βοηθούν και τόσο την επιχείρηση. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι ανώτεροι από εμάς σε κάποια πράγματα, ώστε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Ναι. Όλοι είμαστε κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα τα ανώτερα στελέχη είναι η ανασφάλειά τους. Ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενο όταν αναλαμβάνω κάποιες εταιρείες και συνήθως δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό. Είναι κάτι λογικό, είναι όμως κάτι που μπορεί να διαχειριστεί κάποιος και να ανοίξει νέους δρόμους στην επιχείρηση. Mm. Γιατί μια επιχείρηση περνά από 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία της, το δεύτερο είναι η συντήρηση, το τρίτο είναι η κριτική και το τέταρτο είναι η αλλαγή. Το πρώτο και το τέταρτο στάδιο είναι τα επιθετικά στάδια της επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή σκέψη, να υπάρχει νέο κύμα σκέψης και να αφήσουμε την δημιουργικότητα και τη φαντασία να απλωθεί σε όλη την επιχείρηση και να μπορέσει η επιχείρηση να έχει διάρκεια και μακροβιότητα. Εκεί είναι που πονάνε οι περισσότερες επιχειρήσεις στο σημερινό κόσμο. Στη μακροβιότητά τους. Τώρα, εκτός από τις επιχειρήσεις, να πω ότι συνεργάζεστε και με πολιτικούς ως επικοινωνιολόγος. Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του επικοινωνιολόγου? Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους. Η δουλειά του επικοινωνιολόγου δεν είναι κάτι εύκολο και σίγουρα δεν επιδέχεται πρόχειρες προσεγγίσεις. Ένας επικοινωνιολόγος ασχολείται με το σχεδιασμό, το συντονισμό, αλλά και την εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων ώστε να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν οι πολίτες για το μήνυμα του πολιτικού. Αυτός είναι και ο στόχος. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον επικοινωνιολόγο, αλλά και από τη σχέση που έχει αναπτύξει και τη χημεία που έχει με τον πολιτικό, αλλά και με την υποστηρικτική του ομάδα. Δηλαδή τους στενούς συνεργάτες οι οποίοι πλαισιώνουν το πολιτικό. Η συμβολή της ομάδας στην πρόθεση του μηνύματος του πολιτικού είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δεν συνεργάζονται καλά μεταξύ τους ή αν δεν έχουν τα προσόντα να προωθήσουν σωστά το μήνυμα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι αυτό που επικοινωνούμε στον κόσμο πρέπει να είναι ειλικρινές. Ναι. Πρέπει να αποφεύγουμε το λαϊκισμό, ο οποίος κατά βάση σε κάποιο σημείο αφαιρεί την κριτική σκέψη των πολιτών. Προσωπικά δίνω έμφαση σε μια επικοινωνία της αλήθειας. Αυτό υπηρετώ και θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο. Και πόσο μάλιστα στις μέρες μας, έτσι, και στο μέλλον που έρχεται. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Χονδρόπουλε, αν το μήνυμα δεν είναι αληθές, μακροπρόθεσμα θα φανεί. Ναι, σίγουρα. Τώρα να έρθω στη Σπάρτη, ως άνθρωπος που από την ιδιότητά του ασχολείται ενεργά με την πολιτική ζωή του τόπου. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το μέλλον της πόλης μας, της Σπάρτης? Θα μπορέσει τελικά η Σπάρτη να εκμεταλλευτεί το brand name της όπως όλοι θέλουμε και να προχωρήσει μπροστά, να πάει μπροστά? Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλος να απαντήσω, γιατί διαμένω στη Σπάρτη μόνο 3 χρόνια. Θεωρώ ότι αν μια πόλη έχει ισχυρό brand name, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να το εκμεταλλευτεί, αυτό σημαίνει κάτι. Προκύπτουν κάποιες ερωτήσεις. Όπως πόσο σίγουροι είμαστε ότι θέλουν όλοι να προχωρήσει η πόλη μπροστά? Επίσης, ποιο είναι αυτό το μπροστά? Προς τα πού μπροστά? Πολλοί λένε να πάμε την πόλη μπροστά. Πρέπει να το ορίσουμε. Έτσι και ακριβώς. Να βάλουμε ένα στόχο. Τι θέλουμε? Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχουν αρκετά λοιπόν ερωτήματα. Είναι γεγονός ότι αυτά τα 3 χρόνια που μένω εδώ ακούω πολύ συχνά να λέγεται ότι χρειαζόμαστε εξωστρέφεια. Τώρα θα πω κάτι που ίσως παραξενέψει. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται εξωστρέφεια Σπάρτη, αλλά μια σχεδιασμένη εσωστρέφεια, μάλιστα με απόσυρση σκέψης από το τελικό αποτέλεσμα. Και εκεί ουσιαστικά μπορεί να αρχίσει ένα ελεύθερο ταξίδι ανακάλυψης και αποκάλυψης της εσωτερικής ζωής, όπου κάθε ερμηνεία θα έχει αξία και θα φανεί τον αυθεντικό δρόμο. Γι' αυτό όμως χρειάζεται χρόνος και εξειδίκευση. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
να έρθουμε σε μια εκδήλωση που θα γίνει τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου στη Βαμβακού, όπου εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει ένα σεμινάριο επίτευξης στόχων με τίτλο «Τα βήματα της επιτυχίας». Θα είστε εκεί και θα μιλήσετε. Τι ακριβώς θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες? Ναι, καταρχάς να μου δώσω λίγο χρόνο, λίγο από το χρόνο σας. Ναι. Οφείλω να συγχαρώ το φίλο μου Χάρη Βασιλάκο και όλη την ομάδα που με επιμονή την ομάδα της Βαμβακούς. Ακριβώς, ναι. Την ομάδα της Βαμβακούς που γράφουν ένα κεφάλαιο στην ιστορία του χωριού. Ουσιαστικά είναι αυτοί που με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Μιάχος διαμορφώνουν ένα πλάνο για την αναβίωσή του. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο και πραγματικά αποδεικνύουν μέχρι σήμερα ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά. Επίσης οφείλω να σας ευχαριστήσω για την πρώτη συνεργασία. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε και έχει προηγηθεί ένα σεμινάριο αποτελεσματικής επικοινωνίας το Φεβρουάριο. Τώρα, στις 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ένα βιωματικό σεμινάριο το οποίο αφορά την επίτευξη των στόχων μας. Πραγματικά σας περιμένω όλους με χαρά για να ορίσουμε τους στόχους μας, να δώσουμε μια αίσθηση κατεύθυνσης και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο για την επίτευξή τους. Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από εμάς και χρειάζεται προσπάθεια. Ναι. Όπως έλεγε και ο Ζιγκλέρ, ένας πολύ γνωστός ομιλητής, το ασανσέρ της επιτυχίας είναι χαλασμένο, αλλά οι σκάλες είναι πάντα ανοιχτές. Για να έχουμε λοιπόν περισσότερα, πρέπει να είμαστε περισσότερα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε 3 ώρες όμορφα και δημιουργικά. Ξέρετε, το coaching, ειδικά το coaching, απαντάει στο ποιος άνθρωπος θα γίνω μετά από αυτό, ναι, όταν καταφέρω το στόχο μου. Και αυτό δίνει έμπνευση και τη φλόγα να συνεχίσουμε. Μάλιστα. 27 Σεπτεμβρίου στη Βαμβακού. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε πριν μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να πάρει το βιβλίο σας, το ηλεκτρονικό βιβλίο, πώς μπορεί να το προμηθευτεί. Έτσι και είπαμε ότι τα έσοδα θα πάνε όλα στο γεροκομείο Σπάρτης η Άγια Ανάργυρη. Τι θέλετε να προσθέσετε σε αυτά που συζητήσαμε σήμερα? Ναι, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Την αγαπημένη μου φίλη και συγγραφέα Κωνσταντίνα Λιβιεράτο, η οποία ανέλαβε την επιμέλεια των κειμένων, τον ταλαντούχο Μανώλη Τσουμενή, ο οποίος ανέλαβε τη σελιδοποίηση και το σχεδιασμό και την επιμέλεια του εξωφύλου, τον ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Δυναικές, τον Επαμεινόδατο Λαμπρινάκο, ο οποίος πραγματικά από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και θέλησε να στηρίξει το βιβλίο και το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Επίσης τη σύζυγό μου που στάθηκε δίπλα μου με διάθεση και υπομονή, καθώς και την κόρη μου τη Φωτεινούλα που για μένα είναι ένας σοφός δάσκαλος κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκομαι δίπλα της. Τέλος, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί πάντα να διατηρεί την ανωνυμία του, είναι συνάδελφός σας. Τον ευχαριστώ διότι αυτός άγγιξε το όνειρό μου και το έκανε πραγματικότητα. Μάλιστα. Όσο αφορά το βιβλίο, όποιος επιθυμεί μπορεί να το προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο Δίνεκες και τον κύριο Παμινάντο, και τον κύριο Παμινόντα Λαμπρινάκο. Είναι δίπλα, είναι στο καινοτάφιο του Λεωνίδα. Ναι. Είναι γνωστό νομίζω το βιβλιοπωλείο σε όλους. Ναι, Δίνεκους 8, στο καινοτάφιο του Λεωνίδα. Δίνεκους 8. Μπορεί να το πάρει στο email του ηλεκτρονικά με την κατάθεση του ποσού των 10 ευρώ σε έναν από τους 3 λογαριασμούς από ό,τι βλέπω εδώ σε τράπεζα και μπορεί αν θέλει να το πάρει και εκτυπωμένο με κάποιο μικρό έξτρα κόστος έτσι σε μορφή βιβλίου. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, ακριβώς όπως το λέω. Ωραία. Ήταν ένα βιβλίο που έγινε για συγκεκριμένο σκοπό, οπότε γι' αυτό επέλεξαν να βγει σε ηλεκτρονική μορφή. Καταλαβαίνουμε για ευνόητους λόγους. Ναι. Απλά επειδή κάποιοι διαβάζουν παραδοσιακά το βιβλίο, δηλαδή το θέλουν να το έχουν ως βιβλίο και δυσκολεύονται από την οθόνη του υπολογιστή, γι' αυτό το λέω ότι ίσως να θελήσουν να το πάρουν εκτυπωμένο. Βεβαίως, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Κύριε Κεραμιδέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα είπαμε σήμερα και νομίζω ότι τα βρήκαν και ενδιαφέροντα οι ακροατές μας. Εγώ τους προτρέπω και τους προτείνω να πάρουν το βιβλίο, να το διαβάσουν γιατί θα βρουν σημαντικά πράγματα και θεωρώ ότι θα τους επηρεάσει στον τρόπο της ζωής και θα αλλάξουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά τους. Ταυτόχρονα θα ενισχύσουν και το γεροκομείο η Άγια Ανάργυρη και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Χονδρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω, εφόσον κλείνουμε, ότι στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία σε ποια γειτονιά ζεις ή τι αυτοκίνητο οδηγείς ή πόσα χρήματα έχεις. Στο τέλος της ημέρας σημασία έχει τι άνθρωπος είσαι. Και νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη και να ενδυναμώσουμε την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καρμιδά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.